πόνα ταυτόχρονα. Μου στήξαν κάποια πραγματάκια. Μέχρι και στη μέρα λοιπόν που πήγα σε ένα γιατρό γιατί κάτι ένιωθα στην κλίτσα μου κι εγώ και μετά πολυλογήσω καρκινάκι. Η αντίδρασή μου λοιπόν είχα πει με τη φίλη μου τη Φέη τον πρώτο μάγκη. Σταμάτα. Με τον πρώτο μάγκη λοιπόν τη Φέη στο γιατρό και την κοιτάω μετά. Τάξω και έτσι λέω, κάτσε γλυκά σε εμάς. Εντάξει, να κάνουμε. Πάμε, τσι λέω, απ' όλα πέντε, πάμε, ξεκινάμε. Βγαίνουμε έξω στην γραμματεία, μια χαρά, χαρά και τέτοια. Okay. Το πρώτο άγχος, πώς θα το πούμε στους γονείς. Χαμός, 10 μέρες, ηρεμία. Τίποτα, όλα καλά μαμά, όλα καλά, όλα καλά παπά, όλα καλά. Το επικοινωνούσα λοιπόν. Είναι ωραίο να το επικοινωνείς. Είναι ωραίο, πολύ ωραίο. Βγαίνει από μέσα σου, το αποδυναμώνεις. Μέχρι κάποια στιγμή με καλαμάτα, βλέπω τη φίλη μου τη Μπίκη, μου λέει μετά τι κάνεις, έτσι λέω, να τις πω τώρα κοιτάξεις. Είπα να αλλάξω λίγο ζώδιο, οπότε ρεχώς να γίνω καρκίνος. Τι εννοείς. Έτσι λέω, μωρέ, να, θα περάσουμε ένα καρκινάκι. Κοιτάει, πάει μετά στη μαμά της. Μαμά, η Μιράντα, δεν έχει καταλάβει τι έχει. Κι όμως, βρήκα και μου είχα καταλάβει τι έχω. Βέβαια, όταν πήγα στον γιατρό, είχε γράψει ερωτήσεις μου, τι ήθελα να το ρωτήσω. Σ' όλα αυτά λοιπόν ήταν ότι θα πέσω το μαλάκι, ναι, θα πέσω το μαλάκι. Θα ξαναβγούν κουκλές. Να μου λέει, θα ξαναβγούν κουκλές. Εντάξει, οκ. Α, ναι. Ήθελα πλήρη ενημέρωση για το τι έχω. Του λέω, γιατρέ, είναι ο καρκίνος που έχω ημερομηνία λήξης, αν είναι να πάρω ό,τι χρήματα είχα στην άκρη, να κάνω τα ταξίδια μου, τις καταδύσεις μου, να περάσω καλά, να είμαι χορτάτη. Είναι ένα καρκινάκι 50-50 ή είναι μια τελπορία και λέει καλά. Μια τελπορία και λέει, μου λέει. Δεν απειλεί τη ζωή σου, μου κάνω άμα με ακούσει. Εντάξει, εντάξει. Οπότε κάπως έτσι εκ του ασφαλούς ξεκινήσαμε τα χειρουργεία μας. Το πρώτο μεγάλο χειρουργείο. Μετά και με τα κοκτέιλ μας που έλεγα κι εγώ. Και γίναμε. γίναμε. Τι έκανε την περίοδο αυτή. Ήμουν μόνη μου αυτή την περίοδο. Έχαμε τους ανθρώπους αυτούς που προείπα στην αρχή. Και μετά εστίασα σε μένα. Οργάνωσα όλη μου την πίστα. Όλη αυτή, μου βγήκε η Lara Croft από μέσα. Ποιος ήρωας μου βγήκε. Μου βγήκε η Lara Croft. Οπότε μου βγήκε τσαμπουκάς, μου βγήκε πάμε και μου βγήκε ατάκα δεν μασάμε, προχωράμε. Είχα τρελό support, παιδιά, από φίλους. Η κατάσταση με την υγεία μου έδειξε ποιοι είναι οι πραγματικοί μου φίλοι. Και πραγματικά είναι δίπλα. Και τελικά είχα πολύ παραπάνω από όσο νόμιζα. Πολύ παραπάνω. Τους ευχαριστώ όλους. Από τους πιο κοντινούς μου μέχρι τους πιο μακρινούς μου, όσοι έχουν έρθει εδώ, όσοι έχουν από Αθήνα. Όλους. Τελειώσαμε. Κάναμε. Α, ετοιμάζομαι λοιπόν για το χειρουργείο. Ας πέσουμε τώρα τις πιο λεπτομέρειες στην πρώτη φάση του καρκίνου μου. Ετοιμάζομαι για χειρουργείο. Φεύγω με τους γονείς μου πάνω, ακούγοντας λοκομόντο. Δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος τρέχει όσο πισωμένο και πάμε και δώσε. Φτάνουμε εκεί, κάνουμε το πληθυντικό έλεγχο. Τελειώνω. Θα κάνετε επόμενη μέρα το χειρουργείο, κάπως έτσι πάνε πράγματα. Και λέω, προλαβαίνω να πεταχτώ μία από μαλλιούς Παγκράτη. Πάω Παγκράτη, να πάρω δύο ρουχαλάκια και να κάνω ένα refresh κτλ. Και λέω, εντάξει, μόνο δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Ας πάω και ένα καφέ. Πάω και το γυμναστήριο να πάω για τους φίλους. Πάω και το γυμναστήριο να πάω για τους φίλους. Και μετά λέω, έχω ακόμα χρόνο. Δεν πάω μια γιογκίτσα γιατί λέω τόση μέρα μετά με το χειρουργείο θα πιαστώ. Πάω για γιογκίτσα μου λέει, με παίρνει να σκόμε, πού είστε κυρία Γκούνη. Λέω τώρα δεν πέρα τη ρεσεψιόν, λέω τώρα κάτω είμαι. Ήταν και Χριστούγεννα, έκανα 2,5 ώρα αυτά στο Παγκράτη Μαρούση. Πάω μέσα, λέει, ναι, για ποιο θα θέλατε. Λέω, όχι, δεν θα πάει. Θέλω εγώ, είμαι, λέω, η άρρωστη και η γκούνη μου. Πού είστε, Κρυσπάνη. Να σα πω, τη λέω, εγώ θα πω, τη λέω, αύριο θα πει εσύ, τη λέω, πάμε να συνεχίσουμε. Οπότε μπαίνω στο χειρουργείο, με το δε μασάμε φορά, με είχα support φίλους, παρτάκι κάτω το χειρουργείο, μια χαρά. Μετά στι χημοθεραπείε, εντάξει, αυτέ ήταν πιο ζώρικε από την αλήθεια. Νιώθει μεταξύ σαν μια κακή εγκυμοσύνη να πω πω έχω μείνει ποτέ έγκυο, σαν να παίρνει κακά ναρκωτικά, πω έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Και να έχει και ναυτία. Όλα αυτά μαζί. Σαν να είσαι λίγο ένας ναρκωμανής στην Ομόνη, νιώθεις λίγο περίεργα. Αλλά ωστόσο δεν το βάζεις κάτω. Άλλωστε δεν σκόβουν και ένα χέρι. Νιώθεις λίγο κάπως. Εντάξει.
Είμαστε το 2020 και έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μου έλεγε ο γιατρός λοιπόν να περπατάς και μετά το χειρουργείο και όταν έκανες χημοθεραπείες. Περπάταγα. Μου λέει ο γιατρός, ωραίο χρώμα έχεις μου κάνει. Ναι, μου λέει πού περπάταγες, πώς ξέρω περπάταγες. Περπάταγες, δεν πάει. Ερχόταν κάποιος φίλος, με έπαιρνε και πήγαινα λίγο πιο πάνω, περπατάγα. Μία στον Ιτό, μία στην Πάρνηθα. Οπότε την έσκαγα λίγο το νοσοκομείο, περπάταγα και γύρναγα. Αυτά με τον πρώτο καρκίνο, τελειώσαμε. Μετά ξαναγίνανε μαλάκι και βγαίνανε. Ναι, να τα, εκεί κάπου και ήθελα να ξαναπάνε. Και ανέβαινε όμως μετά μια καρκινική τιμούλα πάλι. Άντε πάλι τα ίδια. Περιμέναμε. Τελικά βλέπω εξετάσεις, λέω κύριε Παστική, τη γλιτώσω. Τίποτα, ανέβαινα εκεί μέσα. Είμαι ένα φίλο μια μέρα και πήρε κάτι πύρες και λέει αύριο λέει, θα φύγω για Αθήνα. Εντάξει, λέω. Θα φύγω και εγώ να πάω στη Ζάκυνθο. Ποιο ήταν στη Ζάκυνθο? Ήταν ένας φίλος. Ένα παιδί μου, όλοι συναρχίσει να φλιτάρω δηλαδή. Τι να κάνω, περάσω λίγο και λίγο καλά πριν με μπουζουριάσουν. Κάπου εκεί στην Κυλίνη, παίρνω λοιπόν αυτό το φίλο και του λέω: δεν ξέρω τι έχει κανονίσει, κοπέλα, ξεκοπέλα. Αν θε με φιλοξενεί, αλλιώ έχω να μείνω. Θα πάω να μείνω κάπου αλλού. Όχι, μου λέει, εντάξει και τα λοιπά. Στο καράβι με παίρνει ο γιατρό και μου λέει: Μιραντάκι, όταν γυρίσει αυτέ και αυτέ τι μέρε ξεκινάμε πάλι χειρουργείο, χημοθεραπείες. Πού είσαι, μου κάνει. Του λέω: πριν με μπουζουριά, πάω να περάσω λίγο καλά, του λέω. Φτάνω λοιπόν στη Ζάκυνθο, στον Τάκη. Ήταν τι πιο ωραίε μέρε. Δηλαδή, να ξέρει ότι σαν περάσει κάτι χειρουργείο, χημοθεραπείες. Και το περνάω όμορφα, δεν σε νοιάζει. Ήμουν στην παραλία, τον κράταγα χέρι-χέρι. Του λέω: μην ξαναγίζει, φιλικά έρχομαι, του κάνω. Ήταν δίπλα από όλο αυτό το διάστημα. Στο τέξι με είχε δει δύο φορέ με μαλλιά. Και μετά με ρωτήθηκε μόνο του, μέσα στον καρκίνο. Έχει βάλει εκεί, τι να κάνω, μίλα γι' αυτό. Κάτι κι εγώ στο κρεβάτι, μίλαγα κι εγώ. Σαν έχει κοντακούλε λοιπόν, εγώ τον κρατάω τεσίγατα. Μην παίρνει τα πάνω σου, του λέω: ήρθα από μια έτσι λίγο να χαλαρώσω. Μη σε πολυλογή, σε γύρισα λοιπόν. Ξεκίνησα πάλι το δεύτερο κύκλο του challenge, την πίστα που λέω. Βέβαια τώρα δεν είμαι τόσο σαν κουκαλού, είμαι λίγο πιο low profile. Και μάλλον πριν ξεκινήσω, γιατί θα ξεκινούσα Φεβρουάριο, του λέω, μου λέει, εντάξει, Μιραντάκη, θέλω να είμαι δίπλα σου, μου κάνει. Δεν μπορώ να είμαι σε απόσταση στη Ζάκυνθο. Ο πυροσβέστης τον έχει στείλει η υπηρεσία του, να είναι μόνο ο πυροσβέστης εκεί. Ούτε πείσμα, ούτε τίποτα εκεί. Ήταν εκεί η μοίρα του. Του λέω, εντάξει, ένα ταγόρι μου, κάνω ένα σύμφωνο συμβίωση μαζί με το χαρτί από τον πρώτο μου καρκίνο, έλα πίσω. Και σε χρόνο τετέ, κάναμε ένα σύμφωνο συμβίωση. Και μετά το φτιάξαμε. Και είμαστε ακόμα μαζί. Άκης, λοιπόν, είναι ο δεύτερος άγγελός μου μετά τη ΦΕΗ, που είναι δίπλα μου στα χειρουργεία και το κάνουμε σαν μικρό πάρτι εκεί. Είναι ο δεύτερος άγγελός μου. Με είδε δύο φορές, έχουμε ξεκινήσει και να πω μετά δύσκολα. Με είδε με μαλάκια δύο φορές και με ρωτήθηκε, με αγάπησε και τον δίπλα μου σαν άγγελος. Ευχαριστώ, άγγελο. Και το περάσαμε μαζί αυτή τη φορά. Εντάξει, είχα και την αγκαλίτσα μου, οπότε και έφυγε ένα δάκρυο. Την πρώτη φορά ήμουν λίγο. Κανένα δάκρυο δεν έφυγε. Την πρώτη φορά έφυγε δάκρυο μόνο την τελευταία μέρα που θα έκανα χειροθεραπεία και έλεγα. Μπαμπάκα, τελειώσαμε. Πήγαμε μαζί και του λέω: μπαμπάκα, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Δεν ήξερα ότι θα έχω και δεύτερο γύρο. Μια ένα φίλο με παιδιά, θέλω, συγγνώμη τη λέξη. Μαλακίες οι Γαλλιές. Μαλακίες οι Γαλλιές, σου έλεγα. Αυτό. Οπότε τη δεύτερη φάση με ξύρισε το αγόρι μου. Επειδή εκεί είναι κατά κουζινό και από κάτω την ηλεκτρική σκούπα να πέσω κάτι τρίχη. Εντάξει, τελειώσαμε. Αυτά. Η ζωή μου λοιπόν είναι σαν στάση ζωής, ένα στραβό, δύο καλά. Έμαθα να περνάω ωραία με την έναρξη, με το εισιτήριο αυτό από το καρκινάκι μου. Αυτά. Ελπίζω κάποια στιγμή είτε έχω πάει. Ήταν λοιπόν τώρα την δεύτερη φορά, συγγνώμη. Τώρα και εγώ εντάξει, πρώτη φορά σε κάτι τέτοιο είναι λίγο περίεργα. Έκανα τρεις κύκλους χημοθεραπειών. Την τελευταία όμως χημοθεραπεία δεν την έκανα. Γιατί δεν την έκανα, όχι γιατί φοβόμουν. Γιατί πρέπει να πάω φωλέγοντα με τα κορίτσια και δεν προλάβαινα να ξεραμονιάσω όπως ήμουν να πάω μαζί τους. Ήταν ένα φάρμακο το οποίο
χημαθεραπεία σίγουρα σε σώζουν, σώζουν ζωές, αλλά κάνουν αφενπατάλιπα μέσα. Είναι φάρμακα δυνατά. Και αυτά τα φάρμακα κάνουν κακό στα πνευμόνια μου το συγκεκριμένο. Και επειδή μια μέρα ονειρεύομαι να ξανακάνω καταδύσεις, που είναι ο ερωτάς μου, είναι το σπίτι μου από κάτω και μου λείπει πάρα πολύ, είπα να μην το κάνω αυτό το φαρμακάκι. Και του λέω του γιατρού, γιατρέ, άμα να πεθάνει για 30 μιλιγκράμμ, του λέω, εντάξει, καλά να είμαστε. Ελπίζω μια μέρα να ξανακάνω καταδύσεις, που είναι το όνειρό μυαλά μου.